έχουμε γεμίσει. Στρώνεται ξανά, σουτ, μεγάλη απόκρουση από τον Σέτσκι. Και να θες το πέναλτι! Είναι πέναλτι ο Μαχέλη! Ο Μαχέλη το βλέπει, η Τατράνα το βλέπαμε γεμίσει εδώ και καιρό. Έχουμε πέναλτι, μπακα, 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 μπακα. Γολ, 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 γολ. Μπακαγόλ! Μπακαγόλ! 1-0! Γέμιζα στην περιοχή! Γκολ! Με το Πέλκα! Ο οποίος με κεφάλια φλαράκι από τη μικρή περιοχή εκμεταλλεύεται άριστα την άψογη ενέργεια που έγινε από δεξιά με το μάνταλο να τη σπάει, να γίνεται η σέντα συστημένη στο κεφάλι του Πελκίνο, ο οποίος ήρθε από πίσω σαν κρυφός φως και έκανε το Ελλάδα καταξόν. Δεν υπέρχει άλλο αγόρι μου, Σένα Ιωαννίδη. Πανέμορφη προσπάθεια της Ελληνικής. Ό,τι θέλουν κάνουν. Τον είδε να ανεβαίνει, να προωθείται στο σημείο του πέναλτι και από ίδιος μικρής περιοχής, ο Πότσι Ανίδης πανεύκολα, πανέμορφα κάνει το Ελλάδα καταξάν 3-0 και είμαστε στο 37 του αγώνα. Στην περιοχή για το Πακασέτα, η μη Κασέτα και φαγιά. Κόμιζαν 4-0! Απίστευτο πάρτι για ευθυντής, οι οποίοι με νέα κεφαλιά κάνουν το 4-0. Έγινε η σέντρα από τον Κωνσταντινίκα και με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή ο Κουρμπέλης κάνει το 4-0. Απίστευτο, ποιος το τραλδινό, ποιος θα το περίμενε στο πρώτο επίσημο. Αλλά και σκαλοτραβημένο το κορνέρ, αυτό γκολ. Αυτό γκολ και 5-0, το Μαχέλη αφορεί το κόρνερ της Νίκατας στην καρδιά της άμυνας. Εκεί, αν είδα καλά, ο Μαρόκιν, θα δούμε και το replay. Ο Μαυροπάνος ήταν κοντά στη φάση, αλλά νομίζω ότι ήταν αυτό γκολ. Θα το τσεκάρουμε ξανά.